Προγκρέμνιακ. Οργανωμένα, Μαρτέλο! Τιμό Τσούκ για τον Σέρλ. Αρσάβιν στα πλάγια. Γρήγορος ο Ρώσος. Παίρνει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του. Κάνει και την επικίνδυνη σέντρα 0-1 από τον Προγκρέμνιακ. Η Ζενίτ ανοίγει το σκορ. Με το μισό γκολ να είναι του ταχύτα του Αρσάβιν. Τώρα βέβαια αν μπορώ να ερμηνεύσω σωστά την κίνηση του Προγκρέμνιακ να φυσήσει την παλάμη του Τίμοτσουκ είναι γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Ρώσος. Ξανά του πήγε μια τούρτα δηλαδή εκεί ο Τίμοτσουκ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση δημιούργησε το ρήγμα από τα αριστερά ο Αρσάβιν. Έκανε τη σέντρα και ο Προγκρέμνιακ είχε εύκολο έργο από και μετά να ανοίξει το σκορ. Με το μισό γκολ επαναλαμβάνουμε να είναι του Αρσάβη. Ασφιχτική η πίεση της Λάρισας. Νομίζουμε αν συνεχίσει έτσι το γκολ είναι πια θέμα χρόνου. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το καλό της διάστημα η Λάρισα. Ο Τσοτοφάλσκι, ο Αλεξάνδρου γκολ 1-1. Ήταν επόμενο ότι η Λάρισα θα φτάσει στην ισοφάριση έτσι όπως μπήκε στο τερέν στο δεύτερο ημίχρονο. Το Παθεσσαλικό παίρνει φωτιά. Η Λάρισα με αντίπαλο μια εξαιρετική ομάδα βρίσκει τρόπο να ξεκλειδώσει τα αμυντικά της συστήματα. Βρίσκει τρόπο να απαντήσει. Δεν υπάρχει βέβαια κανένα φάουλ. Στην έξοδο του Τσοτοφάλσκι ο Αλεξάνδρου κάνει το 1-1. Ξανά και ξανά ο τρόπος με τον οποίο η Λάρισα καταπληκτικό το γύριστο σούτ από τον Αλεξάνδρου. Νομίζουμε ότι ίσως ήταν και ο μόνος ανοιχτός διάδρομος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έτσι όπως φάνηκε από το replay, το πολύ καλό replay πίσω από την κάμερα πίσω από την εστία. Στο 58 λοιπόν 1-1 το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Καλή είναι και η συλλογή εμπειριών όπως πρωτίστως λένε οι άνθρωποι της ομάδας. Όμως όταν μπορείς να πάρεις και κάτι παραπάνω το διεκδικείς και μάλιστα έντονα όπως κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Η Λάρισα σήμερα Φωτάκης, μία ακόμη ευκαιρία, 2-1. Η ανατροπή για τη Λάρισα. Με τον γκολ του Φωτάκη παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Όλοι όρθιοι στο Παθεσσαλικό πανηγυρίζουν έξαλλα. Ο Μπακαγιώκο άφησε έξυπνα στον Φωτάκη ψύχρεμο πλασέ. Τσοντοφάλσκι προσπάθησε, δεν μπόρεσε όμως. 2-1 μπροστά η Θεσσαλική ομάδα. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Θα συμφωνήσεις Γιάννη ότι τούτο που κάνει η Λάρισα είναι το ενδεδειγμένο. Αν γυρνούσε από τώρα πίσω για να προστατεύσει το σκορ ενώ έχουμε τουλάχιστον 20 λεπτά παιχνιδιού θα ήταν ίσως καταστροφικό για την ίδια. Ας πάμε όμως σε αυτή την επίθεση πρώτη Ζενίτ. Ο Ντομίνγκες για τον Ζυριάνοφ. Επικίνδυνη κατάσταση 2-2. Εδώ ο σκόρερ. Το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Και τώρα οι πανηγυρισμοί είναι για τους φίλους της Zenit. Με τον Ζυριάνοφ. Σε τούτη εδώ τη φάση να παίρνει την πάσα. Την ώρα που ήθελε να προλαβαίνει την έξοδο του Κοτσόλη και να κάνει το 2-2. Η πάσα από τον Ντομίνγκες. Δευτερόλεπτα πριν θα μπορούσε η Λάρισα να έχει ένα πιο άνετο 3-1 στο τέτατέ του Μπακαγιώκο. Στην αμέσως επόμενη φάση η Ζενίτη σοφάρισε ένα παιχνίδι το οποίο
στο οποίο μάλλον μπορούν να γίνουν τα πάντα. Κλέιτον, λάθος. Κυριακίδης δεν έκοψε. Ο Ζυριάνοφ απειλεί, δίνει στον Ντομίνγκες. Κάνει τη συρτή, σέντα, 2-3 και πάλι προβάδισμα για τη Zenit με τον Τεκέ. Ένα κρύο, ένα φθηνό θα έλεγε κανείς γκολ. Δέχεται εδώ η Λάρισα. Και οι ανατροπές στο παιχνίδι συνεχίζονται. Η Λάρισα που έκανε το 0-1, 2-1, τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-3. Ξανά η προηγούμενη φάση. Πήγε πλάγια ο Ντομίνγκες, έβγαλε την σέντρα στον Τεκέ. Ο Τεκέ που λίγο πριν είχε περάσει το παιχνίδι ως αλλαγή από τον Advocat, βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ένα γκολ που εμπολής οφείλεται και στην αμυντική απροσεξία της Λάρισας, η οποία ανταποκρίθηκε σίγουρα σε πιο δύσκολες καταστάσεις μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Εδώ δέχεται ένα γκολ μάλλον εύκολα. Και δυστυχώς για τους γηπεδούχους, δυστυχώς για την ελληνική ομάδα, βρίσκεται και πάλι με την πλάτη στον τοίχο.